έπρεπε. Καλλιεργηθεί λίγο για τους αγρότες, ρε παιδί μου. Κοιτάξτε. Είχε καλλιεργηθεί λίγο πιο πάνω από το κανονικό. Περιμένανε, δηλαδή αυτοί περιμένανε ότι θα έρθει το εμπάργκο. Τι λίγο πιο πάνω. Πώς το λένε εδώ, προχθές τον είχε τον συνάδελφο από τη Μεσσηνία. Τον κύριο Πετράκο. Τον κύριο Πετράκο. Ο κύριος Πετράκος είπε ότι θα αναγγελθεί επισήμως για την άρση του εμπάργκο. Αυτό που υπόθηκε, αυτό που υπόθηκε και οι προσδοκίες της κυβέρνησης ήταν ότι δεν θα γίνει καμία ενέργεια η οποία θα βγάζει τη χώρα μας, θα της δημιουργεί πρόβλημα με τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και οι ίδιοι. Δηλαδή, ναι. Και η κυβέρνηση λειτουργήσε ως μια χώρα που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι θα βρεθούν άλλοι τρόποι, διμερείς συμφωνίες, εταιρείες κλπ. Όπου θα προωθούνται τα γεωργικά προϊόντα, χωρίς να τίθεται σε αμφισβήτηση. Άλλωστε, ούτε η Ρωσία θέλει να άρει το εμπάργκο σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανόμενης και της Ελλάδας. Η συμφωνία για το ενεργειακό είναι πάρα πολύ σημαντική. Το θέμα δηλαδή ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον ενεργειακό δρόμο της Ρωσίας προς την Ευρώπη και από αυτό προσδοκώνται ωφέλη, τα οποία είπαν και ο Τσίπρας και ο Πούτιν κυρίως. Και το τρίτο και σημαντικό είναι ότι ανοίγει πάλι αυτό το θέμα ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει διπλωματικές, πολιτισμικές, πολιτικές, οικονομικές σχέσεις με οποιαδήποτε χώρα θέλει. Αλλά δεν μας χωρίς αυτό, κοιτάξτε, όταν και ο τύπος ο δικός μας και ο ξένος λέει συνέχεια ότι γιατί πηγαίνει ο Τσίπρας στη Μόσχα, πηγαίνει όπως οποιοδήποτε πρωθυπουργός ή πρόεδρος κράτους σε μία άλλη χώρα. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί πρέπει να περάσει από την έγκριση κάποιων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάνει ό,τι κάνει οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Ούτε πήγε να ζητήσει χρήματα, άλλωστε το είπε κατηγορηματικά. Ναι. Και είναι και λίγο ντροπή για μερικές, για κάποιον από τον τύπο των ελληνικών, να λέει ότι πηγαίνει ο Πρωθυπουργός να ζητήσει, λες και είναι πέτης λεφτά. Αυτά είναι πράγματα ανεπίτρεπτα. Είχε οργανωθεί. Για την ερώτηση, λέτε. Ορίστε. Για την ερώτηση. Δεν έπρεπε να γίνει ερώτηση. Όχι ερώτηση. Για το πώς το παρουσίασαν μερικές εφημερίδες. Παρουσιάστηκε από μερικές εφημερίδες. Πήγε, έκανε σχέσεις με μία άλλη φιλική χώρα, κατά τα άλλα, χωρίς να θετήσει σε τίποτα αυτή που είναι η πολιτική γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Κακλαμάν, τι λέτε για να ολοκληρώσουμε αυτό το κύκλο και μετά θα πάμε. Νομίζω ήταν μία ισορροπημένη επίσκεψη με ισορροπημένα αποτελέσματα. Εγώ από ό,τι άκουσα από τη συνέντευξη τύπου και κατάλαβα, το πρώτο ήταν ότι ο κύριος Τσίπρας ξανάπιασε το κουβάρι εκεί που το είχε αφήσει ο Κώστας Καραμαλής και είχε βιαίω σκοπή επί Γιώργου Παπανδρέου με τη ματέωση του αγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη για να πάω στο ενεργειακό. Και αμέσως μετά εμείς προσυπογράψαμε τη ματέωση. Αμέσως μετά. Διότι και οι Βούλγαροι και εμείς κάναμε το χατήρι των Αμερικανών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα εγώ έχω αυτή την άποψη, άλλοι μπορεί να έχουν άλλη. Και ξανά.